Τι να πούν οι αρμόδιοι σε αυτά τα παιδιά. Ένα σύγχρονο, ολοκένουργιο κτίριο, λίγα μέτρα πιο μακριά, παραμένει κλειστό γιατί λείπουν τα θρανία και ο υπόλοιπος εξοπλισμός. Ξοδεύτηκαν 7 εκατομμύρια ευρώ, λένε οι γονείς, και τώρα λείπουν τα θρανία ώστε το 33ο Δημοτικό Σχολείο να μεταφερθεί στο νέο του κτίριο. Στην περιοχή της Νέας Σμύρνης, 33ο και 11ο Δημοτικό Σχολείο συστεγάζονται, ενώ οι μαθητές του 33ου πηγαίνουν στο σχολείο στην απογευματινή βάρδια, από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 7.30 το απόγευμα. Η έφεση σε εκπαίδευση της Λάρισσας έγινε έτοιμα στις 22 Απριλίου του 2013, έγκαιρα δηλαδή, για να έχει όλο το χρόνο ο ΟΣΚ που είναι υπεύθυνος και το Υπουργείο να μας προμηθεύσει απαραίτητα. Έχουμε φτάσει ένα χρόνο μετά και δεν έχει γίνει απολύτως τίποτε. Απολύτως τίποτε. Και μάλιστα το ανησυχητικό στην κατάσταση είναι ότι δεν μας πληροφορούν κιόλας για το τι έχει γίνει και τι πρόκειται να γίνει και πότε θα γίνει. Την εξέβρεση τουλάχιστον των θρανίων. Τα υπόλοιπα υλικά θα τα ανακτήσουμε. Θα ανακτηθούν στην πορεία. Πρέπει ο σχεδιασμός για τη νέα χρονιά να γίνει από εκείνο το σχολείο. Γιατί εκεί είναι διαφορετικές οι εκπαιδευτικές ανάγκες που θα προκύψουν και αν δεν γίνει τώρα, το Σεπτέμβριο θα υπολοιπόμαστε σε εκπαιδευτικό προσωπικό και σε δυνατότητα εφαρμογής νέων προγραμμάτων. Σήμερα στο σχολείο δεν έγινε μάθημα γιατί ο Σύλλογος Γονέων αποφάσισε αποχή. Σκοπός τους να συνεχίσουν και τις επόμενες μέρες την κινητοποίηση μέχρι να λάβουν απάντηση από τους αρμόδιους. Είναι δύσκολες γιατί το χειμώνα, μέσα στο χειμώνα, τα παιδιά μας τα παίρνουμε νύχτα εμείς από εδώ. Δεν έχουμε ούτε άλλες δραστηριότητες που μπορούν να κάνουν τα παιδιά μας. Ούτε δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και έχει καμία σχέση το πώς λειτουργούν τα παιδιά το πρωί με το πώς λειτουργούν το απόγευμα. Μέσα σε μια ώρα τα παιδιά σέρνονται. Ξαπλώνουν στα θρανία. Πώς να παρακολουθήσουν το μάθημα που έχουν σηκωθεί από το πρωί, έχουν πάει φροντιστήριο, έχουν γυρίσει στο σπίτι, έχουν διαβάσει, να έρθουν, να καθίσουν κι άλλες 6-7 ώρες και τα μεγαλύτερα να κάνουν το μάθημα. Ναι, θα τη συνεχίσουμε και την αποχή και τις επόμενες μέρες. Δεν θα μπει κανένας μέσα, είναι απόφαση όλων μας. Δεν είμαι τόσο σίγουρος, αλλά πιστεύω ότι είναι το μοναδικό διπλοβάρδια σχολείο σε ολόκληρη την περιφέρεια Θεσσαλίας. Δηλαδή, ξεκινήσαμε πριν από 8 χρόνια έναν αγώνα για να γίνει το καινούργιο διδακτήριο, έγινε το διδακτήριο και τώρα οι γονείς υπομένουν ακόμη τη διπλοβάρδια γιατί κάποιοι δεν έχουν φροντίσει να στείλουν θρανία και καθίσματα.